Καταργήθηκε αυτό με αποτέλεσμα να υπάρχει μια υπερπληθώρα παραγωγής γάλακτος αγελαδινού αυτή την ώρα στην Ευρώπη και είναι αυτό η κατάσταση που και μειώνει τις τιμές και δημιουργεί πρόβλημα. Αν είναι μόνο αυτό όμως, πρόβλημα. Είναι και η Μαρία Σταθοπούλου εδώ, θα μας βοηθήσει σε αυτή τη συνέντευξη. Να ολοκληρώσω λίγο γιατί. Ολοκληρώστε αυτό. Γιατί το κάνετε κυρίαρχο αυτό. Δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Όλη η κτηνοτρόφοι, οι αγελαδοτρόφοι της Ευρώπης αυτή την ώρα βρίσκονται στο πόλεμο. Στο δρόμο. Υπάρχει πρόβλημα. Σε εμάς το πρόβλημα περισσότερο είναι, θα έλεγα, πρόβλημα κόστους παραγωγής. Όντως σωστά μπήκε. Και από αυτή την πλευρά λοιπόν χρειάζονται οπωσδήποτε παρεμβάσεις. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα έτσι από την αρχή. Ότι όντως αυτό που υπόθηκε και από εσάς, που εμείς το έχουμε κάνει σημαία ότι θεωρούμε απαραίτητη την αναγραφή της χώρας, την υποχρεωτική αναγραφή, διότι η προαιρετική αναγραφή είναι κάτι το οποίο το ζητάμε, το ζητάνε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οδηγία να μην μπαίνει αυτό. Ναι, είναι οδηγία κοινοτική. Όχι. Είναι στην ευχέρεια της εταιρείας. Ακριβώς. Το προαιρετική αναγραφή είναι στην ευχέρεια της εταιρείας. Ζητάμε αυτό το πράγμα για τον απλούστατο λόγο τουλάχιστον όταν ενημερώνεται ο καταναλωτής να είναι αυτός ο οποίος θα επιλέξει αναλαμβάνοντας και ένα πρόσθετο κόστος, διότι εκ των πραγμάτων θα το πληρώσει το ελληνικό πιο πάνω από ό,τι θα πληρώσει το εισαγόμενο. Αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Αυτό λοιπόν τώρα θέλω να σας πω το εξής. Είναι ευτύχημα το ότι, βέβαια, εμείς εδώ και ένα χρόνο επιμένουμε στην υποχρεωτική αναγραφή. Η Γαλλία μπήκε σε αυτό το κλαμπ των κρατών μελών που ενδιαφέρονται, γίνονται συζητήσεις αυτή την ώρα και καταλαμβάνεστε ότι μια μεγάλη χώρα και ιδιαίτερα γαλακτοπαραγωγός χώρα μας βοηθάει πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, συγγνώμη για να το καταλάβουμε. Ναι. Το να υποχρεώσετε τις ελληνικές βιομηχανίες. Δεν μπορούμε. Να βάλουν την ελληνική σημαία. Ναι. Δεν μπορεί από μόνη της η ελληνική κυβέρνηση και είναι υποχρεωμένη να έχει συμμάχους στην Ευρώπη. Υπάρχει το σήμα με την ελληνική σημαία. Εκεί όπου πραγματικά φαίνεται ότι πρόκειται για ελληνικό προϊόν. Μάλιστα. Αυτό δεν δεσμεύει την πρώτη ύλη. Διότι υποτίθεται ότι το προϊόν αυτό παρασκευάζεται εδώ, που σημαίνει κρύπτονται όλοι πίσω από μια μικρή υποσημείωση η οποία αναφέρει τη χώρα παραγωγής. Αλλά ο καταναλωτής, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να ψάχει. Εάν νομίζετε ότι η μητέρα μου θα πάει στο σούπερ μάρκετ και θα κατεβάζει ένα γάλατα για να βρει με την πρεσβειοποίηση. Άρα λοιπόν, αν είναι σε ευκρινέστατη η αναφορά και ο ίδιος ο καταναλωτής και ξέρει, γιατί το ελληνικό γάλα, τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα ποιωτικά. Όντως, δεν είναι θέμα γιατί το λέμε εμείς. Υπουργέ, πετε μας κάτι όμως. Έτσι, ναι. Βάλαμε αυτό το γενικό στοιχείο που είναι Πάμε τώρα στο κόστος παραγωγής. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα ζητήματα που είναι πολύ ουσιαστικά για αυτούς, για τη ζωή τους. Και κυρίως τις πληρωμές που παίρνουν. Θα σας το πω. Πάμε λοιπόν στο κόστος παραγωγής. Το κόστος παραγωγής, το βασικότερο κομμάτι είναι αυτό που λέμε κόστος ζωοτροφών. Εκεί λοιπόν να δούμε και κάνουμε μια προσπάθεια να στρέψουμε τους Έλληνες αγρότες να καλλιεργούν ψυχανθεί, να καλλιεργούν ζωοτροφές. Όμως αυτή την ώρα, από τη στιγμή που ένα προϊόν άλλο παραδοσιακό έχει αντίστοιχες ενισχύσεις, τέτοιες που εξασφαλίζουν στον αγρότη μεγαλύτερο εισόδημα από αυτό που θα του εξασφάλιζαν οι ζωοτροφές. Εκεί λοιπόν τώρα είναι η δική μας προσπάθεια να δούμε πώς μέσα στα πλαίσια της αναθεώρησης της ΚΑΠ, μέσα στις δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε το 2017, να στρέψουμε λοιπόν τον πυλώνα 1 προς τον πυλώνα 2. Τώρα είναι λεπτομέρειες αυτά τα οποία θέλουμε πάρα πολύ χρόνο να τα εξηγήσουμε. Άρα λοιπόν να δώσουμε μια προσπάθεια στις ζωοτροφές. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι που αυτή την ώρα ειδικά συζητάμε με τις τράπεζες γενικότερα είναι να δούμε πώς χρησιμοποιώντας τις ενισχύσεις θα θεσμοθετούμε την κάρτα του αγρότη, ούτως ώστε να έχει μια ρευστότητα ο αγελαδοτρόφος για να μπορεί τα εφόδια του να τα αγοράζει έγκαιρα την ώρα της παραγωγής τους, και αυτό σημαίνει τουλάχιστον μια μείωση του κόστους κατά 15-20%. Κινήσεις είναι αυτές, οι οποίες θα έχετε όμως υπόψη σας το εξής, ότι ό,τι αφορά ιδιαίτερα τον αγροτικό χώρο, υπάρχει μια κοινή αγροτική πολιτική που σημαίνει ένας κοινοτικός προϋπολογισμός που παίρνουν, απολαμβάνουν και Έλληνες αγρότες, που όμως
διέπεται από συγκεκριμένους κανονισμούς. Όλες οι κινήσεις λοιπόν έχουν μεγάλη σχέση με τον τώρα. Κανονισμό που εφαρμόζεται. Υπουργέ, κατακλείζεται, τελειώνει λοιπόν, τελειώσανε οι ποσοστώσεις. Άρα λοιπόν έχει κατακλειστεί η αγορά από γάλα. Αυτή τη στιγμή όμως το ότι είναι φρέσκο γάλα 7 ημέρων δεν είναι σε πλεονεκτική θέση. Προλαβαίνουν να ακριβώς, προλαβαίνουν από λοιπόν χώρες... να κάνουν εισαγωγές από χώρες λοιπόν, να σας πω που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Βαλκάνια, χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Γιατί υπόθηκε ότι και εγώ είχα πει. Το είχατε πει ότι θα πρέπει να φτάσουμε στις 5 μέρες. Είχα πει σε σχέση με το Γενάρη. Η συμφωνία, παραμονές της συμφωνίας, αντιλαμβάνεστε ότι άλλαξε τα δεδομένα για τον απλούστατο λόγο. Η συμφωνία αλλά... έχει μέσα εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Εδώ σας έχουν έχει πιάσει ζητήματα, να μην το κάνετε. Έχει ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, διότι όταν μιλάμε για προαπαιτούμενα μιας συμφωνίας μέσα στην οποία εντάσσονται και αυτά, δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Μπορούμε όμως, γιατί πραγματικά το θέμα της διάρκειας πλέον δεν είναι αυτό το τόσο σοβαρό. Έτσι, το σοβαρό αυτή την ώρα είναι η διαφορά τιμής που υπάρχει και εκεί ποντάρουμε στο ότι ο Έλληνας καταναλωτής θα αγοράζει τα ελληνικά προϊόντα. Μα δεν θα αγοράσει, Υπουργέ μου, εάν είναι πάλι στις 5 μέρες ή στις 4 μέρες το φρέσκο γάλα. Αν πούμε ότι φρέσκο γάλα είναι αυτό που είναι μέσα σε 4 μέρες, όχι αυτό που είναι σε 7 μέρες. Δεν προλαβαίνουν να γίνουν οι εισαγωγές. Κοιτάξτε, το λέγαμε αυτό. Δεν ναι. μπορέσαμε να το περάσουμε. Άρα λοιπόν και αυτό μας το επιβάλλουν απ' έξω. Όταν, όταν εγώ σας είπα υπάρχει μια συμφωνία προαπαιτούμενο εργαλειοθήκης και τα λοιπά, αυτό εννοώ. Υπουργέ μου, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας ή χεροπόδαρα είμαστε δεμένοι λοιπόν, και δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως αυτό τίποτα. Που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας είναι να επιδιώξουμε, αυτό σας είπα. Αυτή την ώρα ας πούμε γίνεται μια άλλη προσπάθεια να δούμε πως από θέματα τριών που όντως υπάρχει πρόγραμμα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε διανομή των συγκεκριμένων αποθεμάτων σίγουρα. Μέσα από κοινωνικούς σκοπούς. Γιαούρτι θα φάμε κανονικό. Τι θα το φτιάξει και αυτό η Ευρώπη το επιβάλλει. Όχι μενοπό γάλα. Για λέγε Μαρία. Θα φάμε και το ρεπορτάζ τι λέει η Μαρία. Από σκόνη γάλακτο, σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν πρόκειται να φάμε γιαούρτι. Όμως θερμικά επεξεργασμένο, ναι. Τι σημαίνει αυτό, Υπουργέ, θερμικά επεξεργασμένο. Μας υποχρεώνουν πάλι, Υπουργέ. Θα σας πω. Μας υποχρεώνουν η επιλογή σας. Όχι, είναι. Αυτό το υψηλή μνημονιακή υποχρέωση από το 2013. Μάλιστα. Αλλά όμως είναι το. Για να δούμε τα πράγματα έτσι. Κοιτάξτε. Στην κατανάλωση κυκλοφορούσε ένας τύπος γιαουρτιού που λεγόταν επιδόρπιο. Αυτό όμως έγραφε επιδόρπιο, δεν έγραφε γιαούρτι. Έγραφε επιδόρπιο. Όμως αυτός έγραφε επιδόρπιο, αλλά ουσιαστικά πουλιόταν ως γιαούρτι. Κατά παράβαση του κώδικα τροφίμων και ποτών. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα μεγάλο. Έρχεται τώρα αυτή η ρύθμιση, επαναλαμβάνω και πάλι και το έχω πει, δεν μας ευχαριστεί η ρύθμιση αυτή, έτσι, γιατί εμείς θέλαμε να προστατεύσουμε το κλασικό, το γιαούρτι το δικό μας και βάζει κάποιους κανόνες σε αυτά που μπορούν να χρησιμοποιούν, όχι σκόνη, πρωτεΐνες, είναι εντελώς διαφορετικό το πράγμα, στην παρασκευή γιαουρτιού. Το πρόβλημα είναι ότι όμως μετονομάζονται πλέον και επισήμως αυτά τα επιδόρπια σε γιαούρτια. Εκείνη είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πιο ποιοτικά υποβαθμισμένο, όπως λένε οι κτηνοτρόφοι όμως. Καμία υποβάθμιση ποιοτική. Και βέβαια μιλάμε καμία, για ένα εξαγώγημο προϊόν το γιαούρτι. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις, brand name. Ακριβώς, όταν έχεις ένα προϊόν το οποίο έχει την ποιοτική του υπόσταση, η οποία στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη πρώτη ύλη, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όμως να καταλάβουν ότι οι Έλληνες, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να χρησιμοποιηθεί η σκόνη, δεν υπάρχει αυτό το παραδοσιακό, το γεώτη, το ελληνικό, αυτό που λέμε με την πέτσα, να υπάρξει κάποια παρέμβαση, θα συνεχίσει αυτό το προϊόν να παράγεται. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν μπορώ να πω περισσότερα, περιμένουμε την απάντηση τη συγκεκριμένη, να δούμε πώς, γιατί και αυτή ακόμα η πρόταση είναι υπό την έγκριση, έτσι, περιμένουμε και να δούμε. Έχουμε χρόνο, εξάλλου μετά από ένα μήνα, ενάμιση περίπου θα οριστικοποιηθεί, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πάμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, πλησιάζει τώρα το Πάσχα. Είχαμε και Μαρία την συνάντηση στη Δράμα. Σήμερα είναι το παζάρι της Δράμας, προκειμένου κτηνοτρόφοι και οι έμποροι να καθίσουν στο ίδιο το τραπέζι και να αποφασίσουν πώς θα διαμορφωθεί η τιμή των αμμονοερυφείων εν ώψη του Πάσχα.
Κόκκινη γραμμή για τους κτηνοτρόφους είναι τα 6,5 με 7 ευρώ το κιλό να πουληθεί το αρνί. Βέβαια, υπάρχουν καταγγελίες όμως ότι έχουν πλημμυρίσει με ρουμάνικα. Με ρουμάνικα αρνιά η Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Και εκεί βέβαια θα πρέπει να πούμε, Υπουργέ, δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι για κάτι τέτοιο, προκειμένου να σταματήσουν αυτά τα βαφτίσια των αμνοερυφείων. Καταρχάς, στα πλαίσια βεβαίως των δυνατοτήτων που έχουμε, τόσο ο ΕΦΕΤ όσο και το Υπουργείο κάνουν εντατικούς ελέγχους, πραγματικά εντατικούς ελέγχους. Ξέρουμε τις ενδεχόμενες πύλες εισόδου. Δεν έχουμε μέχρι τώρα εντοπίσει. Υπάρχουν καταγγελίες από τους κτηνοτρόφους στην Βόρεια Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να αμφισβητήσω τις καταγγελίες, αλλά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι αυτά που παρακολουθούμε και βέβαια πάντα υπάρχουν οι σχετικές ανακοινώσεις. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι αυτή την ώρα το απευθύνω στους Έλληνες κτηνοτρόφους, μόνο οργανωμένα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και να υπερασπιστούν, θα έλεγα, το προϊόν τους μέσα από τις ομάδες τους, μέσα από τις σχετικές διαπραγματεύσεις, διότι μεμονωμένα, αν ο καθένας, αντιλαμβάνεστε, πουλάει την παραγωγή του, δεν έχει τη δύναμη. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτή την ώρα είμαστε σε μια διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου για τους συνεταιρισμούς, για τις οργανώσεις. Θα πάμε στους συνεταιρισμούς. Θα φάμε φτηνό ελληνικό κρέας το Πάσχα. Βεβαίως το βέβαια. 6,5 ευρώ λέει ότι ζητάνε η παραγωγή. Να σας πω κάτι. Το θέμα της τιμής, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι θέμα του Υπουργείου, γιατί δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση για τον απλούστατο λόγο Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι δίπλα. Μην εμπλακούμε σε διαδικασίες που είναι εντελώς παράνομες. Αυτό είναι θέμα διαπραγμάτευσης των ίδιων των κτηνοτρόφων. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να είναι οργανωμένοι με τους εμπόρους, με τους κρεοπόλες. Και αυτό γιατί λένε, Υπουργέ μου, ότι φετινή παραγωγή είναι μειωμένη. Ναι. Και έτσι, αν δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και γίνονται βαφτίσια σωριδών, τότε ο Έλληνας καταναλωτής είναι σίγουρο ότι έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το ντόπιο από το εισαγόμενο. Αλλά φτάνει να το ξέρει. Αυτό είναι δικό του. Φτάνει να το ξέρει. Όχι, το βλέπει. Φτάνει να το ξέρει. Υπάρχει σήμανση τέτοια. Όχι, αν κάνετε ελέγχους, λέμε. Στην πραγματικότητα, να γυρίσουμε στο ίδιο. Ελέγχους στην αγορά αυτές τις μέρες. Το ότι είναι υποχρεωτικά, είναι υποχρεωτική η σφράγιση στα ντόπια διαφορετική από τα εισαγόμενα, αυτό είναι κάτι που το ξέρουν όλοι. Στο σημείο αυτό, βέβαια, Υπουργέ μου, πρέπει να πούμε ότι προσανατολίζονται σε κινητοποίησεις η γεωτεχνική. Και αυτό, εκτός αν υπάρχει κάποια ρύθμιση για αυτούς σχετικά με τις υπερορίες, τις αργίες, γιατί τα ασφαγεία ζητούν 24 ώρες λειτουργία. Αυτό προέκυψε, είχαμε μία συζήτηση με τους φορείς στο νομοσχέδιο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, οι φορείς, όταν υπάρχει μια σχετική συζήτηση, ο καθένας αναδεικνύει περίπου το πρόβλημά του. Όντως, οι γεωτεχνικοί έχουν ένα πρόβλημα σχετικά με τις υπερορίες, με τα οδηπορικά. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε παρέμβαση στο συγκεκριμένο νόμο αύριο που θα μπει στην Ολομέλεια. Βεβαίως, όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, μέσα στις δημοσιονομικές δυνατότητες. Ναι, είναι η μόνιμη αποδός σε όλους τους υπουργούς. Τι να κάνουμε. Να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε στους συνεταιρισμούς. Αντιδρούν όμως. Αντιδρούνε. Ο αγροτικός κόσμος αντιδρά. Απόσυρση ζητάει του νομοσχεδίου. Στην πραγματικότητα, σας κατηγορούν για κρατικό παρεμβατισμό. Σας κατηγορούν ότι δεν τους αντιμετωπίζετε ως επιχειρήσεις. Αλλά ότι κάνετε. Μιλάτε γενικώς και αυρώς για συλλόγους. Άλλοι μας λένε ότι είναι άκρατος ο νεοφιλελευθερισμός που εισάγουμε βάζοντας και επενδυτές στον χώρο. Άλλοι μας λένε, μας κατηγορούν για παρεμβατισμό. Λοιπόν. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει απαξιωθεί, διαλυθεί το συνεταιριστικό κίνημα. Από 6.500 συνεταιρισμούς, μόνο 18 με 20 είναι οικονομικά βιώσιμοι. Είναι έτσι. Άρα λοιπόν, υπάρχει ανάγκη να παρέμβουμε, ναι ή όχι? Διότι οποιαδήποτε προσέγγιση κάνουμε. Σε ποια κατεύθυνση κάνουμε, θα παρεύετε, έχοντας, ναι, λοιπόν, άρα να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα συγκεκριμένο. Είναι. Για φανταστείτε τώρα εσείς, να την πάρουμε από τη λογική της επιχείρησης, της επιχειρηματικότητας. Μία δραστηριότητα οικονομική που να έχει οφειλές τετραπλάσιες και πενταπλάσιες με τον κύκλο εργασιών. Είναι βιώσιμη? Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι δεν πρέπει να γίνει. Σύμφωνοι, είπαμε, πρέπει να γίνει. Πάμε σε ποια κατεύθυνση να γίνει. Να δούμε λοιπόν τώρα. Η κατεύθυνσή μας είναι να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να οργανώσουμε τους αγρότες, κυρίως με κριτήρια προϊόντος, με κριτήρια κλάδου,
φτιάχνοντας ομάδες παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, μέσα από τις οποίες και σύμφωνα βεβαίως με τις δυνατότητες που έχουμε από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους καλύπτουμε μέχρι και το 100% των δαπανών λειτουργίας, αλλά ταυτόχρονα να έχουν στο νου τους ότι υπηρετώ το συνεταιρισμό διότι όντως υπερασπίζεται το προϊόν μου, διότι όντως θέλουμε να είμαστε οργανωμένοι να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Αυτό το υπόβαθρο πάμε να φτιάξουμε. Βεβαίως το υπόβαθρο αυτό πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Δεν είναι απλό πράγμα το να λέμε αυτή την ώρα. Και έχουμε έρευνα που πήγαν τα λεφτά. Έχουμε, βεβαίως, έχουμε 3,5 δις λήξη πρόθεσμα. Ποιος, πού. Εμένα μου ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακτήσω από τους συνεταιρισμούς πάνω από 600 εκατομμύρια. Πώς. Ποιους, εφού έχει διαλυθεί το σύμπαν. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα πράγματα πάμε, δεν είναι πολύ πάμε απλά. Διαπραγμάτευση, ασφαλιστικό Υπουργέ, εδώ. Φαίνεται ότι οι θεσμοί δεν συμφωνούν με την αυτονομία του. Και οι υποσχέσεις τους ανθρώπους. Και μείωση. Τώρα που ήρθατε, Υπουργέ, είναι όλα. Που σας βρήκαμε. Είναι όλα. Το σύντομα είναι το εξής, ότι από πλευράς των αγροτών, τουλάχιστον από την ώρα που διασφαλίσαμε τη σύνδεση φορολογικού και ασφαλιστικού, κάπου τις επιπτώσεις ιδιαίτερα για τους μικρούς μεσαίους αγρότες, δηλαδή για το 85-90% των αγροτών, τις επιπτώσεις από το ασφαλιστικό ήδη τις έχουμε εξουδετερώσει με το αφορολόγητο, το μεγάλο φορολόγητο, μιλάμε για ένα φορολόγητο που θα κινηθεί γύρω στις 9.500, εγώ δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, τώρα το να είναι 100 και 200 ευρώ λιγότερο δεν αλλάζει η κατάσταση. Όπου λοιπόν έχοντας αυτό το αφορολόγητο αγρότης συν περίπου το 45-50% των ενισχύσεων και αυτά μπαίνουν σε αφορολόγητο, δηλαδή ένα μέσο όρο για κάθε αγρότη γύρω στα 2.500 ευρώ το χρόνο, να προστεθεί λοιπόν στα 5.000 περίπου ευρώ που είναι ο μέσος όρος για τους αυτούς που είναι κάτω από 9.500 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι υπερκαλύπτονται και δεν έχουν καμία επιπλέον επιβάρηση. Το αίτημά τους όμως, Υπουργέ μου, για αυτόνομο ΟΓΑ δεν πρόκειται να κρατηθεί. Δεν μπορώ να σας απαντήσω, διότι είναι ένα θέμα που σήμερα αύριο ετοιμάζεται το νομοσχέδιο. Είχαμε πει να υπάρχει μια μεταβατικότητα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά το κυρίαρχο δεν ήταν η μεταβατικότητα, όσο το να μην έχουν επιβάρηση στο εισόδημά τους οι αγρότες. Μάλιστα. Δεν απάντησα. Αν με ρωτάτε, δεν απάντησα. Ξαναρωτήσω. Ο ΟΓΑ θα μείνει ανεξάρτητος ή δεν θα μείνει. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εντάξει, λοιπόν. Η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη. Στο λέω εγώ εκείνο που θέλω πραγματικά, έτσι, να κλείσω, ιδιαίτερα επειδή η κτηνοτροφία είναι ένας χώρος που για μας είναι το εργαλείο του αγροτικού χώρου. Πόσο μάλλον η εγωπροβατοτροφία και η αγελαδοτροφία, διότι καλύπτει ανάγκες μεγάλες, αλλά η εγωπροβατοτροφία μας δίνει τη δυνατότητα με τα ποιοτικά της προϊόντα να είμαστε ανταγωνιστικοί στο εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσένα, Μαρία, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Λοιπόν, όπως βλέπεις, πάτε. Τι είναι. Ναι. Ευρώπη. Μας έχουν υποχρεώσει. Ευρώπη. Μας έχουν κάνει. Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε, γιατί το θέμα της αξιολόγησης το κουβεντιάσαμε και με άλλους. Πήγες εσύ, έκανες τις επαφές σου, για να δούμε τι σου είπανε.